κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Συσανίου και Σιατής της, κύριο Παύλο. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Η μέρα σήμερα το καλεί να σταθούμε λίγο σε αυτή τη μεγάλη γιορτή που γιορτάσαμε χθες μόλις, στη μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και στην εορτή την Εθνική για την επέτειο της 1821, της 25ης Μαρτίου. Και τούτο γιατί αυτά τα δύο γεγονότα είναι πολύ σημαντικά, όχι μόνο για τον κάθε άνθρωπο, αλλά και για τις οικογένειες, για τον τρόπο και την αγωγή που δίνουμε στα παιδιά και τη σημασία αυτών των εορτών για τη ζωή του καθενός προσωπικά, των παιδιών, της οικογένειας. Πολύ δε περισσότερο όταν γιορτάζουμε φέτος αυτή τη γιορτή τη μεγάλη σε ένα καθεστώς περίεργο και δύσκολο. Γιορτάσαμε και γιορτάζουμε την εθνική μας παλιγενεσία, τον αγώνα για την ελευθερία του λαού μας και του τόπου μας, σε μια εποχή που ο λαός και τόπος μας είμαστε υποθηκευμένοι. Και από την άλλη μεριά, ένας από τους λόγους αυτής της υποθήκευσης είναι ότι χάσαμε αυτό που οι πρόγονοί μας το 21 είχαν και γι' αυτό ακριβώς ελευθερώθηκαν. Υπάρχουν μερικά στιγμιότυπα, θα έλεγα, που χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εάν θυμηθούμε τον τρόπο που εόρταζαν οι Ιουδαίοι το Πάσχα, τότε η οικογένεια μαζευόταν γύρω από το τραπέζι και ο πατέρας, ο αρχηγός της οικογένειας, εδιηγείτο σε όλα τα παιδιά και στα μέλη της οικογένειας αυτά τα γεγονότα τα οποία εόρταζαν, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν την ευλογία του Θεού και την παρουσία του Θεού διαχρονικά μέσα στη ζωή τους. Και αυτό ήταν μια στάση και μια συμπεριφορά που κράταγε δυνατή και αναμένη στην καρδιά τους την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και της ευεργεσίας Του. Ότι ο Θεός σε δύσκολα χρόνια, ακόμα και τα νερά της θάλασσας άνοιξε για να περάσουν και να διασωθούν οι Ιουδαίοι. Το ερώτημα είναι, εμείς σήμερα πώς γιορτάζουμε? Θα σταθώ πρώτα στο γεγονός του Ευαγγελισμού, διότι το γεγονός του Ευαγγελισμού δίνει στον άνθρωπο της κάθε εποχής και του σήμερα όμως το μοναδικό νόημα ζωής που αξίζει στον άνθρωπο. Στην ακολουθία των χαιρετισμών που παρακολουθήσαμε αυτή την περίοδο, σε κάποια στιγμή, σε μια στάση των χαιρετισμών, λέει: «Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός εφάνει επί γης ταπεινός άνθρωπος». Γι' αυτό το λόγο, λέει, ο Θεός που κυριαρχεί στον κόσμο, στο σύμπαν, ο υψηλός Θεός εφάνει επί γης ταπεινός άνθρωπος. Για ποιο λόγο? Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος της θεότητός του εκείνους που θα τον δοξολογήσουν ως Θεό. Το ερώτημα σήμερα, εν όψη και των μεγάλων δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε, είναι τι νόημα έχει η ζωή μας. Γιατί αυτό που είχαμε βάλει πριν λίγο χρόνια σαν νόημα ζωής, την καλοπέραση, την κατανάλωση, αυτό πια σήμερα εξατμίζεται και μένουμε κενοί και μετέωροι. Ακούμε ότι ένα μεγάλο δυστυχώς μέρος ανθρώπων, συνανθρώπων μας, φτάνει στην αυτοκτονία
μη βλέποντας διέξοδο στη ζωή του. Αλλά αυτό ήδη δείχνει ότι η πιο μεγάλη κρίση δεν ήταν οικονομική, αλλά αυτή που οδηγεί τον άνθρωπο στην απόγνωση. Απόγνωση τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν έχω άλλη ελπίδα ζωής, δεν έχω άλλο νόημα ζωής, νιώθω πως δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στις δυσκολίες που έχω και οδηγούμε σε αυτή τη διέξοδο γιατί δεν υπάρχει άλλη. Όμως αυτή την άλλη γιορτάζουμε διέξοδο. Αυτό είναι ο Ευαγγελισμός. Αυτό σημαίνει λέξη πρώτα. Μια καλή είδηση. Σε δύσκολους καιρούς, σε δίσεκτους χρόνους. Ποια είναι η καλή είδηση? Ότι ο υψηλός Θεός εφάνει επί γης ταπεινός άνθρωπος. Ότι ο Θεός μπήκε στη ζωή μας. Όχι μόνο άπαξ, αλλά διαρκώς μπαίνει στη ζωή μας. Και μας δίνει ένα νόημα που είναι πέρα από την οποιαδήποτε οικονομική κρίση. Το νόημα είναι ο αγιασμός και η θέωση του ανθρώπου. Και ο αγιασμός και η θέωση του ανθρώπου μερικές φορές επιτυγχάνεται ακόμα καλύτερα όταν στενεύουν οι οριζόντιες διαστάσεις του ανθρώπου και αναδεικνύουν ακόμα πιο ζωντανή και ουσιαστική την κάθετη διάστηση, δηλαδή την αγάπη του Θεού. Τι είναι εκείνο το οποίο μας οδήγησε, και το έχουμε πει πολλές φορές, στην κρίση? Μας οδήγησε το πνευματικό μας αδιέξοδο. Και επειδή σκοτίνιασε ο ορίζοντας της ψυχής μας, επειδή εγκλωβίσαμε την ανθρώπινη υπόστασή μας στη βιολογικότητα και μόνον, επειδή ο στόχος μας ήταν ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο, πολύ φτηνό στόχος για έναν άνθρωπο που έχει κληθεί να είναι Θεός και να γίνει Θεός, γι' αυτό ακριβώς σκοντάψαμε και σκοντάφτουμε. Ο Ευαγγελισμός φέρνει ένα μήνυμα μέσα στον κόσμο, ότι το νόημα της ζωής του ανθρώπου είναι πέρα και έξω από τον κόσμο αυτό. Ότι ο άνθρωπος δεν είναι φυλακισμένος στα χρονικά όρια της ζωής του, εδώ πάνω στη γη. Ότι ο άνθρωπος δεν είναι φυλακισμένος μέσα σε ένα χρονικό διάστημα από τη γέννηση μέχρι το θάνατο. Αλλά ότι ο άνθρωπος είναι ικανός να υπερβεί το χρόνο, να υπερβεί το χώρο, να νικήσει το θάνατο. Και όταν ο άνθρωπος έχει αυτές τις δυνατότητες, έχει όμως βιώσει και βιώνει αυτές τις αλήθειες ως δυνατότητες ζωής του, τότε φτάνει και στο ελευθερία ή θάνατος, αυτό το σύνθημα των πατέρων μας. Ποιος μπορεί να μιλάει για ελευθερία ή θάνατο? Για αυτόν που πιστεύει ότι ο θάνατος δεν του καταργεί την ελευθερία. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Οι πατέρες μας δεν ήταν ούτε ανόητοι ούτε βλάκες. Οι πατέρες μας ήταν άνθρωποι που είχαν νικήσει το θάνατο ακόμα ζώντας αυτόν τον κόσμο. Και γι' αυτό ακριβώς αναζήτησαν τους συμβολισμούς αυτής της αλήθειας προκειμένου να επενδύσουν την εξέγερσή τους μέσα από αυτούς τους συμβολισμούς.
μένω λίγο ακόμα στο πρώτο. Μένω δηλαδή στο γεγονός ότι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι ο Ευαγγελισμός στο ανθρώπινο γένος διαχρονικά. Και το Ευαγγέλιο αυτό ποιο είναι? Ότι ο Θεός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση μας. Αυτό σημαίνει ότι πρώτον ανεκαίνησε οντολογικά την ύπαρξή μας, της έδωσε ένα νέο προσανατολισμό και δεύτερον, όπως το είπα και επιμένω, ένα νόημα ζωής. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπων είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν έχουν νόημα ζωής, ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν νόημα ζωής. Πριν από λίγες μέρες με επισκέφθη μια ομάδα φοιτητών συνοδευομένη από καθηγητές τους. Αυτό μου είπε ο καθηγητής: τα νέα αυτά παιδιά τελειώνουν τη σχολή τους, βγαίνουν στη ζωή, αλλά φοβόνται. Φοβόνται για το μέλλον τους. Αλλά όταν το μέλλον του ανθρώπου το εμπιστευτεί κανείς στην αγάπη του Θεού, τότε πάντα υπάρχει μέλλον. Και μέσα από τις όποιες δυσκολίες. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου μας φανερώνει τις απίστευτες δυνατότητες που απέκτησε ο άνθρωπος σε αυτή την πορεία της ζωής του. Τις δυνατότητες να νικήσει ακόμα και το θάνατο. Είναι σημαντικό να κάνουμε λίγο τον απολογισμό μας. Εμείς ποιους στόχους ζωής βάλαμε? Ποιο νόημα ζωής έχουμε? Το νόημα της ζωής που έχουμε διαλέξει είναι ικανό να νικήσει το θάνατο? Γιατί η κατανάλωση, γιατί η οικονομική ισχύς, γιατί η επίδειξη σαν στόχοι ζωής τελειώνουν στο θάνατο. Άρα λοιπόν, μια ζωή που τελειώνει στο θάνατο δεν μπορεί να έχει νόημα όσο καλά και αν περάσουμε. Απλά ξεγελάμε τον εαυτό μας και κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Η αίσθηση που έχω, αγαπητοί ακροατές, επικοινωνώντας με τα παιδιά σήμερα, είναι, θα την πω με ένα παράδειγμα, είναι σαν να ταΐζουμε τα παιδιά μας κάθε μέρα μόνο με σαλάτες. Όχι με σταθερή τροφή, όχι με καθαρή τροφή, όχι με δυναμωτική τροφή. Δηλαδή, αυτά που τους προσφέρουμε σαν νόημα ζωής δεν είναι αυτά που παλιότερα τα λέγαμε και ιδανικά. Κάποια πράγματα δηλαδή που σε συνεπέρνουν και σε κάνουν τη δουλειά σου, τη μόρφωσή σου, την οικονομική σου ισχύ να τα θέτεις στην υπηρεσία τέτοιων στόχων και τέτοιων ιδανικών. Και τότε η ζωή σου έχει νόημα κάτω από όποιες δυσκολίες. Βέβαια, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου έχει ένα τελικό νόημα και μια τελική κλίση. Την κλίση του ανθρώπου να θεωθεί. Αυτό είναι το μέλλον του ανθρώπου. Αυτό ευαγγελίζεται ο Αρχάγγελος της Θεοτόκου. Αυτή η πρόσληψη, αυτός που γεννιέται στα άχραντας πλάχνα της, είναι εκείνος που ενώνει το Θεό με τον άνθρωπο. Και αυτή η ένωση μέσα στο χώρο της ελευθερίας και της αγάπης είναι μια συγκλονιστική ανακαίνιση της ανθρώπινης ζωής που κάνει τον άνθρωπο να μην συμβιβάζεται, να μην φοβάται, να μην εξαρτά τη ζωή του από τα οικονομικά του μεγέθη. Ένα νόημα ζωής που μας λέει ότι ακόμα κι αν φτωχύνεις, ακόμα κι αν έρθει η στιγμή που δεν θα έχεις να φας, η ζωή σου έχει νόημα. Θα κλείσω αυτό το πρώτο μέρος με μία αναφορά. Με μία αναφορά σε ένα νέο παιδί που, ζώντας αυτή τη ζωή, ζώντας τα σκοτεινά μονοπάτια αυτής της ζωής, τα υπαρξιακά αδιέξοδα, τα οποία πολλές φορές και στα οποία η οικογένεια δυστυχώς δεν έχει να πει τίποτα, έμπλεξε με τα ναρκωτικά. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή λοιπόν θέλησε να κάνει μια προσπάθεια.
αποφάσισε να μπει σε μια κοινότητα, πήγε και εξομολογήθηκε σε έναν ιερέα. Ο ιερέας του είπε, παιδί μου, θέλω να ξέρεις ένα πράγμα. Για το Θεό είσαι μοναδικός. Το παιδί όμως αυτό δεν μπόρεσε να μπει αμέσως στην κοινότητα, διότι επεκαλύφθηκαν μερικά σοβαρά προβλήματα υγείας του που έπρεπε πρώτα να αντιμετωπίσει. Ο ιερέας σκέφτηκε και φοβήθηκε ότι τώρα πια το παιδί αυτό δεν θα μπορέσει να αντιδράσει, να αγωνιστεί. Πέρασαν όμως κανένα δύο μήνες, τρεις, το παιδί θεραπεύτηκε και ζήτησε τον ιερέα να τον βοηθήσει να πάει στην κοινότητα. Ο ιερέας χάρηκε γιατί έβλεπε το παιδί αυτό να επιμένει στον αγώνα του και το συνόδευσε στην κοινότητα. Στο δρόμο λοιπόν αυτό το παιδί είπε στον ιερέα: «Πάτερ, ξέρεις πόσες φορές σκέφτηκα να αυτοκτονήσω? Πάτερ, ξέρεις πόσες φορές σκέφτηκα να τα παραθήσω όλα και να αφήσω τον εαυτό μου να τρυπιέται μέχρι να πεθάνω? Ξέρεις, Πάτερ, τι με κράτησε και με κάνει σήμερα να σου ζητώ να με οδηγήσεις στην κοινότητα? Ο λόγος που μου είπες, ότι για το Θεό είμαι μοναδικός. Ναι, αγαπητοί ακροατές, αυτό ευαγγελίζεται ο Αρχάγγελος στον Ευαγγελισμό, ότι ο κάθε άνθρωπος, το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο είναι μοναδικός. Ο άνθρωπος δεν είναι σκουπίδια και μπάζα, αλλά είναι μια μοναδική προσωπικότητα ο καθένας, που έχει προσωπικά για τον εαυτό του την αγάπη του Θεού και που έχει την δυνατότητα, χαρισμένη από το Θεό, να νικήσει το θάνατο και να γίνει Θεός. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι, εσάς τους γονείς. Αλήθεια μιλάτε με τα παιδιά σας? Κουβεντιάζετε με τα παιδιά σας? Για ποια πράγματα μιλάτε? Για το σχολείο τους? Για τα φροντιστήριά τους? Γιατί αργούν να γυρίσουν το βράδυ? Για τις απαιτήσεις τους? Τους μιλήσατε ποτέ για αυτό που είναι τα παιδιά σας? Εσείς το ξέρετε τι είναι και τα εκτιμάτε σωστά? Τους μιλήσατε για αυτό που έκανε αυτό το παιδί να πει «αυτό με κράτησε»? Όταν βλέπετε τα παιδιά σας να χάνονται, μήπως δεν τους προσφέρατε αυτή τη βακτηρή, αυτό το στήριγμα που πρόσφερε αυτός ο ιερέας, αυτό το νεαρό, τον τόσο ταλαιπωρημένο? Μήπως δεν τους εξηγείτε ποιος είναι ο πραγματικός στόχος της ζωής τους? Μήπως παγιδευμένοι κι εσείς στις δικές σας νοοτροπίες ετοιμάζετε το γιο σας ή την κόρη σας για ένα γιατρό, για ένα μηχανικό, για ένα επάγγελμα που θα βγάζει λεφτά και νομίζετε ότι έτσι έχετε δώσει σωστή αγωγή στα παιδιά σας? Εξηγήσατε ποτέ στα παιδιά σας ότι γεννήθηκαν εδώ στη γη αλλά έχουν προορισμό τον ουρανό? Τους εξηγήσατε όχι την ανάγκη να είναι καλά παιδιά, αλλά να γίνουν ικανοί να νικήσουν ακόμα και το θάνατο? Τους μιλήσατε για όλα αυτά? Αν δεν τους μιλήσατε, τι τους προσφέρατε? Τι νόημα ζωής τους προσφέρατε? Δεν προβληματίζεστε για τα τόσα και τόσα παιδιά που πάνε χαμένα? Πάνε χαμένα από άγνοια. Πάνε χαμένα από εγκατάλειψη. Σε κάποια ομιλία μου, κάποιος γονιός, πιθανώς και λίγο αγανακτισμένος, μου είπε: «Πάτερ, η οικογένεια σήμερα είναι πολύ κουρασμένη». Συμφωνώ απόλυτα. Το άσχημο είναι ότι η οικογένεια σήμερα είναι κουρασμένη ψυχικά. Θυμάμαι κάποιον άνθρωπο σε ένα γράμμα του που έγραφε. Σε έναν άνθρωπο που είχε βρει την ομορφιά της ζωής. Και έλεγε στο γράμμα αυτό σε κάποιον ιερέα: «Πάτερ, κουράζομαι, αγωνίζομαι, μερικές φορές νιώθω διαλελειμμένος, αλλά τότε είναι που ξεκουράζομαι πραγματικά, γιατί ξέρω ότι όλος αυτός ο αγώνας έχει ένα νόημα». Το ακούσατε, αγαπητοί μου γονείς, και σας το λέω για να καταλάβετε τη μεγάλη ευθύνη σας. Μιλήστε λοιπόν στα παιδιά σας,
τι γιορτάζαμε χτες, τι σημαίνει ο Ευαγγελισμός, τι είναι, μήπως είναι τελικά μια απλή γιορτή. Δεν είναι συγκλονιστικό γεγονός ότι ο Θεός γίνεται αυτό που δεν ήταν ποτέ, προκειμένου ο άνθρωπος να γίνει Θεός. Αυτός είναι ένας προορισμός του ανθρώπου, ο μόνος που είναι άξιος της ανθρώπινης υπόστασής του. Πάνω εκεί μπορείτε να οικοδομήσετε και τα υπόλοιπα, την υπόλοιπη καθημερινότητα. Αλλά η καθημερινότητα χωρίς θεμέλιο στη δυσκολία καταραίει. Γι' αυτό αυτοκτονούν οι άνθρωποι σήμερα. Γιατί δεν έχει θεμέλιο η ζωή τους. Ακριβώς αυτό το θεμέλιο μας προσφέρει ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.
Είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι όταν ο άνθρωπος έχει γαλουχηθεί και διαποτιστεί με αυτήν την αλήθεια, την αλήθεια της νίκης απέναντι στο θάνατο, τότε μπορεί να βγαίνει στο κέντρο της ζωής και να φωνάζει ελευθερία ή θάνατος, και να είναι έτοιμος για να μείνει ελεύθερος και ακόμα και να πεθάνει. Και δεν είναι το περίεργο για τους προγόνους μας, που δεν ξέρω πια αν μπορούμε να τους καταλάβουμε, πώς πίστεψαν πως θα είναι ελεύθεροι πεθαίνοντας? Ακριβώς λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο μυστικό τους. Αυτή είναι η πηγή της δυνάμεώς τους. Οι πατέρες μας το 21, αλλά και στους άλλους αγώνες του γένους μας, όταν πήγαν να πολεμήσουν δεν πήγαν να κάνουν περίπατο. Ήξεραν το πιο σίγουρο είναι πως δεν θα γυρίσουν πίσω. Κι όμως δεν έκαναν πίσω, αλλά προχώρησαν μπροστά. Γιατί αυτός ο αγώνας γέμιζε τη ζωή τους. Γιατί αυτός ο αγώνας ήταν μια δυνατή ανάσα ελευθερίας, ένα καθεστώς καταπίεσης και σκλαβιάς και εξανδραποδισμού του ανθρώπινου προσώπου. Ποιος όμως δεν αντέχει τον εξανδραποδισμό? Αυτός που ξέρει ποια είναι η αξία του. Και η αξία του ανθρώπου δεν είναι η αξία ενός ωραίου ζώου. Είναι η αξία ενός προσώπου που είχε κληθεί να γίνει Θεός, να νικήσει το θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν μπορούσαν να εμπνέονται και να τους εμπνέει και να τους εκφράζει αυτό το σύνθημα: ελευθερία ή θάνατος. Γιατί αυτός ο θάνατος οδηγεί στην όντως ελευθερία, την ελευθερία από το θάνατο. Και τότε γίνεις αγωνιστής, τότε είσαι διατεθειμένος να θυσιαστείς, τότε δεν φοβάσαι το θάνατο. Άλλωστε, η ιστορία μας διέσωσε πολλούς διαλόγους των αγωνιστών του 21 και άλλων μικρότερων, ίσως όχι τόσο γνωστών, με τους Τούρκους, όταν τους καλούσαν να τουρκέψουν, όταν τους απειλούσαν. Και τότε η σταθερότητα αυτών των ανθρώπων στην πίστη και στην πατρίδα τους, που τους οδηγούσε στο θάνατο και στο μαρτύριο, έρχεται να ερμηνεύσει την καθίζηση της δικής μας εποχής. Εμάς σήμερα στόχος είναι να περνάμε καλά. Μην ξεφνιάζεστε λοιπόν για τα νέα μας παιδιά που λένε «αρκεί να περνάω καλά, όποιον και αν έχω στο κεφάλι μου». Όταν αυτό είναι το όραμα της ζωής του σήμερα. Γιατί εμείς δεν διδάξαμε στα παιδιά μας, είτε σαν γονείς, είτε σαν εκπαιδευτικοί, το όντως νόημα της ζωής. Κοντέψαμε πολύ το ανάστημά τους, εμείς που λέμε πως τα αγαπάμε, και τα εγκλωβίσαμε σε αυτές τις δύο ημερομηνίες που έλεγα προηγουμένως. Αλλά όταν ένα παιδί δεν βρίσκει νόημα πια, όταν του στερήσει την καλοπέραση, όταν δεν μπορεί να έχει αυτά που θέλει, δίνει τέρμα στη ζωή του, αυτό σημαίνει ότι το λάθος είναι δικό μας. Εορτάζουμε λοιπόν την ανάμνηση αυτής της θυσίας, αυτού του αγώνα, μιας επανάστασης κόντρα στη λογική, μιας επανάστασης κόντρα στα λογικά δεδομένα της εποχής, κόντρα στα πολιτικά δεδομένα της εποχής, μια ανίερη συμμαχία. Έτσι κινδυνεύει να εξελιχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα. Είναι εκείνη που πνίγει κάθε αναζήτηση ελευθερίας. Αυτό όμως τι σημαίνει? Τον πολιτισμό των Ευρωπαίων εκείνης της εποχής. Μακάρι να έχει αλλάξει σήμερα. Οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν το status quo της εξουσίας τους. Και εκείνοι, χωρίς οπλισμούς, χωρίς μέσα, με μέσα πολύ ταπεινά και φτηνά, με μέσα πολλές φορές αυτοδημιουργήτα, ξεκινάνε. Το θούριο του Ρίγα Φεραίου είναι πολύ χαρακτηριστικό. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Αυτή η ελευθερία όμως δεν είναι ελευθερία από ένα εξωτερικό δυνάστη.
είναι ελευθερία από το φόβο του θανάτου. Και την ελευθερία απέναντι στο φόβο του θανάτου τη χαρίζει η ζωή που νίκησε το θάνατο. Και η δυνατότητα αυτή η ζωή να γίνει δική σου. Αυτή είναι η πίστη των πατέρων μας. Αυτό είναι το όπλο τους το μεγάλο, το εφόδιό τους το δυνατό. Ναι, εφόδιο δυνατό. Και γι' αυτό το λόγο, όταν ο Γάλλος στρατηγός νεριγνεί, θα παρατηρήσει στο Μακρυγιάννη ότι οι θέσεις που έχει σταθεί για να πολεμήσει με τους Τούρκους είναι αδύνατες, ο Μακρυγιάννης θα του απαντήσει ξεκάθαρα. Ναι, οι θέσεις είναι αδύνατες, αλλά είναι δυνατός ο Θεός που μας προστατεύει. Και νίκησε ο Μακρυγιάννης. Και εμείς δεν νικήσαμε, αλλά νικηθήκαμε, γιατί δεν πιστέψαμε σε αυτό το Θεό. Και ακόμα χειρότερα, τον ηρωνευθήκαμε αυτό το Θεό. Ήρθανε καινούργιες θεωρίες. Θεωρίες που θέλουν άλλες ερμηνείες στην Επανάσταση. Τις πρόβολε πέρυσι ο Σκάι. Και βλέποντας και μόνο τους ανθρώπους να μιλάνε, λυπόσουνα αυτούς τους πανεπιστημιακούς καθηγητές που ουσιαστικά λειτουργούσαν ως πράκτορες ξένων συμφερόντων. Γιατί όταν πας να κοντίνεις ένα λαό στο όνομα δήθεν του εξυγχρονισμού, αλήθεια, έτσι διανοηθήκατε ποτέ σας? Και μάλιστα όσοι κατάγεστε από αυτές τις ερισμούντες πατρίδες, ότι τόλμησαν άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο τη θυσία και τη σφαγή στη Σμύρνη να την πούνε συνωστισμό? Καταλάβατε τι περιφρόνηση δείχνει αυτό απέναντι στο λαό, στις θυσίες του? Ποια λοιπόν είναι εκείνα που θα εμπνεύσουμε τα παιδιά μας? Στόχος ζωής η καλοπέραση? Δεν αντέχει αυτός ο στόχος. Και από την άλλη μεριά, και αυτόν τον διαλύουμε μόνοι μας. Όταν αυτά που θα σου επέτρεπα να ζήσεις ένα μήνα υπό πολύ καλές συνθήκες, εσύ τα ξοδεύεις σε μία μέρα ή σε μία νύχτα, αυτό φανερώνει ήδη είναι προδιαγεγραμμένο το τέλος σου. Γι' αυτό εμείς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί προσπαθήσαμε να χορτάσουμε την ψυχή μας με αυτά που χορταίνει μόνο το σώμα. Και αφήσαμε την ψυχή μας αχόρταγη και νηστική να αναζητά. Και να μην ικανοποιείται με αυτά που τους προσφέρουμε. Είναι σημαντικό λοιπόν να σκεφτούμε ποια αγωγή δίνουμε στα παιδιά μας. Πώς μιλάμε εμείς σήμερα στα παιδιά μας? Οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές. Μήπως έχουμε ξεθυμάνει όλοι μας? Θυμάστε το λόγο του Παλαμά το 40? Τούτο το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλον κανένα. Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21. Στους καιρούς μας το κρασί του 21 τελείωσε. Συμβιβαστήκαμε, συνθηκολογήσαμε και μάλιστα πιστεύοντας ότι έτσι θα περάσουμε καλύτερα. Και τώρα θα περάσουμε χειρότερα. Και θα χρειαστεί να ξαναπιούμε από το κρασί του 21, να μεθύσουμε για να ξαναελευθερωθούμε. Πρώτα από τον εαυτό μας, από τη δουλεία στη συνήθεια, στην καλοπέραση, στην απουσία νοήματος από τη ζωή μας. Και αν δεν φροντίσετε με τέτοιο κρασί να μεθύσετε τα παιδιά σας, αλλά γι' αυτό θα χρειαστεί να μεθύσετε πρώτα εσείς οι ίδιοι, να ανακαλύψετε τα ιδανικά, τα οράματα, τους στόχους. Οι στόχοι που βάζουν οι ηγέτες μας, οι πολιτικοί,
μας φέρονται καλοί, γιατί μας υπόσχονται καλύτερες μέρες. Αλλά είναι πολύ φτηνή αυτή η στόχη, γιατί είναι στόχη χωρίς πολιτισμό και χωρίς νόημα ζωής. Και εμείς σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, λειτουργούμε σαν εξυρτημένοι, όπως οι ναρκωμανείς. Γιατί κολλήσαμε, εξαρτηθήκαμε από τα υλικά πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχει νόημα η ζωή μας, αφού δεν τα έχουμε. Γι' αυτό το λόγο σε επαναστατήσουμε, να τα αποκτήσουμε. Αλλά τώρα θα σκοτωθούμε μεταξύ μας όμως. Να θυμηθούμε κάτι ακόμα. Ποιοι ίδρυσαν τη φιλική εταιρεία? Τρεις άνθρωποι, χωρίς καμία επίσημη θέση, αλλά με θρονιασμένη την αγάπη για την πατρίδα τους στην καρδιά τους. Εμείς θεωρήσαμε μόδα να καλλιεργήσουμε τον διεθνισμό. Τον πρόβαλαν ακόμα σαν στόχο, ποιος? Ξεπερασμένα κόμματα πολιτικά. Κόμματα του χτες και όχι του αύριο, όσο και αν φωνάζουν και προσπαθούν να εκμοντερνιστούν.
Και ξέχασαν κάτι απλό. Τι σημαίνει πατριωτισμός? Σημαίνει να αγαπάς τη μάνα σου. Όποιος όμως αγαπάει τη μάνα του πραγματικά, ξέρει να τιμά τις μανάδες όλων των άλλων. Όποιος όμως δεν αγαπάει τη μάνα του, δεν μπορεί να σεβαστεί καμία μάνα. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι που θεώρησαν φτηνό πράγμα την αγάπη για τον τόπο, δεν μιλάω για αρρωστημένους εθνικισμούς, δεν μπορούν να δώσουν όραμα και νόημα ζωής. Απλά εκμεταλλεύονται την ανάγκη και φοβούνται τη σωστή ερμηνεία. Τότε την ώρα θα το πω. Ήταν μια μέρα γενικής απεργίας και όλοι οι σταθμοί σχεδόν δεν έδειχναν τίποτα. Όμως ο σταθμός του Κομμουνιστικού Κόμματος είχε ένα θέμα και έλεγε ποιες απαντήσεις δίνουν για την κρίση οι διάφοροι. Και κάποια στιγμή αναφέρθηκε στην Εκκλησία. Με αφορμή μάλιστα το κείμενο της ιεραρχίας. Και έλεγε η Εκκλησία τι λέει? Προσευχή, τελείες, 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 και κάτι άλλο δεν το θυμάμαι. Προφανώς ηρωνευότανε. Πώς μπορείς να ελπίζεις ότι μπορούν να προσφέρουν κάτι εκείνοι που δεν κατάλαβαν ότι η απουσία της προσευχής γκρέμισε τη Σοβιετική Ένωση? Ποιο είναι εκείνο λοιπόν που πάνε να οικοδομήσουν εκείνοι? Τι υπόσχονται? Ανθρώπους χωρίς καρδιά και χωρίς ψυχή? Ναι, η προσευχή είναι εκείνη που κρατάει ελεύθερο τον άνθρωπο. Όμως και εκείνοι δεν θέλουν ελεύθερους ανθρώπους. Θέλουν υποταγμένους στα αφεντικά. Τα δικά τους αφεντικά, δεν έχει σημασία. Έτσι λοιπόν, 25η Μαρτίου, θυμόμαστε άλλους ανθρώπους. Πού είναι σήμερα λοιπόν εκείνοι που θα φτιάξουν τη νέα φιλική εταιρεία? Πόσο καταλαβαίνουμε ότι τα σπίτια μας πρέπει να ξαναγίνουν κρυφά σχολιά, όσο η παιδεία θα διοικείται από μοντερνιστές και από ανθρώπους που δεν κατάλαβαν ότι ο άνθρωπος έχει και ψυχή? Από ανθρώπους που προσπαθούν να ξεγελάσουν τους ανθρώπους υποσχόμενοι μόνο περισσότερο σανό και τίποτα άλλο. Γιατί αυτό είναι τελικά η ζωή χωρίς το Θεό, η ζωή ενός ζώου. Είχα κάποτε ένα τέτοιο διάλογο στην παλιά μου ενορία στο Μαντούδι με έναν τέτοιο, με έναν αριστερό. Του λέω, γιατί αγωνίζεσαι? Αν πιστεύεις ότι ο άνθρωπος είναι μόνο ένα ωραίο ζώο, αφού δεν έχει τίποτα άλλο, τότε γιατί αγωνίζεσαι για περισσότερο σανό? Και μου είπε ναι. Και πίστευε ότι αυτό μπορούσε να εμπνεύσει τον άνθρωπο. Η επέτειος της εθνικής μας γιορτής πρέπει να γίνει μια αφορμή αναπροσανατολισμού της ιστορίας και της ζωής του σήμερα. Εκείνα τα χρόνια και κάτω από σκλαβιά ανεδείχθησαν μεγέθη ζωής και νοήματα ζωής τα οποία επετέλεσαν το θαύμα. Και τότε μεν μας κατέλαβαν οι ξένοι. Τώρα προσφέραμε τα χέρια μας μόνοι μας για να μας δέσουν. Και χρειάζεται να εμπνευστούμε από αυτούς τους ανθρώπους. Και χρειάζεται αυτό να γίνει υπόθεση του καθενός. Χρειάζεται να εμπνευστούν οι οικογένειες, να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας. Χρειάζεται τα σχολεία μας να ξαναγίνουν χώροι και ναοί παιδείας αληθινής και ελληνικής. Το κάθε πράγμα δίνει τους καρπούς του και εμείς ξέρουμε τι έδωσε το παρελθόν και τι δίνει το παρόν. Μικροί νάνοι που επιχειρήσαμε να κοντίνουμε τους γίγαντες. Αυτό καταντήσαμε σήμερα.
Και γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Αφαιρέσαμε από τους ανθρώπους και από τα παιδιά μας τη δύναμη που στηρίχθηκαν οι πατέρες μας το 21, την πίστη. Και γι' αυτό τα σκλαβώσαμε στις εξαρτήσεις. Και όταν αυτά τα πράγματα τα θυμίζουμε, μερικοί ενοχλούνται. Ναι, ενοχλούνται γιατί είναι ένοχοι. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί η 25η Μαρτίου να περάσει, έστω και αν κάπως μας ενοχλεί. Αλλά εμείς θα είμαστε εδώ και δεν θα περάσουμε, εάν πραγματικά δεν καταλάβουμε. Δεν χρειαζόμαστε καμία κυρία Ρεπούση και κανέναν άλλο σχετικό ίδιο με αυτήν για να μας πει. Έχουμε τα απομνημονεύματα των αγωνιστών του 21. Διαβάστε τα ένα προς ένα και τότε θα καταλάβετε πόσο ελεηνοί ψευδολόγοι είναι όσοι προσπαθούν να μας παρουσιάσουν μια άλλη εικόνα για να τακτοποιήσουν σύγχρονα συμφέροντα. Αγαπητοί μου, πρέπει να ξυπνήσουμε. Δεν μας περιμένει εύκολος δρόμος. Και τους πατέρες μας του 21 τους περίμενε θυσία. Δεν τους περίμενε άνεση. Την άνεση την είχαν πολλοί και την εγκατέλειψαν. Γιατί απλά δεν υπήρξαν ωραία ζώα και που τους έφτανε το σανό που τρώγανε. Ήταν άνθρωποι και ήθελαν να ζήσουν θεανθρώπινα. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Συσσανίου και Σιατίστης, κύριο Παύλο.